πριν είπες για τα κορίτσια, για τις γυναίκες που παρακολουθούν. Έτσι, μπράβο. Γιατί αρέσεις, αρέσεις, Αλέξανδρε, που ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Για να ανοίξει λίγο το πλάνο, Αλέξανδρε, θα δει και τι φωτογραφία υπάρχει. Α, Μάρλον Μπράντο. Ωραία παρατήρηση. Έχουμε μπει στο ίδιο σαν σερ. Α, ναι. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα. Στο... Ανόμιζα με τον Αλέξανδρο και λέω ότι είναι το σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι μάλλον κάτω. Ναι, ναι. Κοίτα και πιο κοντός από μένα. Παιδιά, ναι, μου λέει, μου την έχει πει αυτή την ιστορία ο Παύλος και μου λέει, δεν θα το πιστέψεις, είδα το Μάρλον Μπράντο σε σέρ, χάλια κοντός. Ο Μάρλον Μπράντο, χάλια. Δεν είναι σημαντικό. Ο Παύλος. Παύλο, θες να δεις το Βαγγέλη Περίμεσο τι είναι που δεν πίστευες πριν, που όλοι σας με αφισβητούσατε. Ναι, γιατί έχουμε από πριν. Νικόλα, φίλε μου, καλέ μου, φίλε. Φίλε αρχισυντάκτη, το έχουμε. Για δείξε, σε παρακαλώ. Για να δούμε. Α, το βλέπετε? Ισκεί. Είχα δίκιο. Τον έβαλες και το φόρεσε τώρα. Τι έχετε να πείτε τώρα για την ενημέρωσή μου σχετικά με όλο το lifestyle, έτσι? Όχι, δεν είναι. Έτσι θέλω... Τι? Θεούλης, έχεις δίκιο. Τώρα το κανονίσατε, παραδέξτε το. Μοκό, ε. Παυλούκο, τι είχες πει, τι είπες, τι αφημίσεις, ότι σε περίπτωση που υπάρχει πέντε χρονών, λέει μόκο. Εγώ να ακούσω το μόκο. 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 Μόκο και εμείς η απάντηση καλά σου. Είπε. Κατρεφτάκι. Είχα μόκο. Λοιπόν, ας μείνουμε στον καλεσμένο όμως. Πες όμως ότι είπε θα βάλει σουτιέν ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι είπε ότι θα βάλει σουτιέν, οπότε αύριο περιμένουμε τον Παύλο. Θα σκάσεις μύτη αύριο με σουτιέν. Μικινάκι, από πάνω από την πλούτη. Εδώ είναι ανέλαβε, σε παρακαλώ. Μόλις, επειδή θα βγάλω τον Τζόκερ τώρα που έχω κερδίσει κάποια λεφτά. Εντάξει, θα πούμε και λίγο με τον καλεσμένο μας, μπορούμε να μιλήσουμε. Αλέξανδρε, είναι πολύ ωραία φόρμη που δίνει ο Χρήστος για τον Μάριο Μπράντο. Ναι, να μας πει αν έχει βάλει ποτέ σου πιέν. Έχεις βάλει ποτέ. Δεν μην είστε πέντε χρονών. Για ρόλο. Λοιπόν, και θα ήθελα να σε ρωτήσω για τα δικά σου. Έχει βάλει, παιδιά, έχει βάλει. Για ρόλο, άσχετο, πάμε παρακάτω. Έχει βάλει σου. Για ρόλο, για ρόλο, πάμε παρακάτω. Για ρόλο, για ρόλο. Πιάνω, είμαι το χταπόδι του lifestyle. Είσαι ο πιο ελεύθερος. Ρώταμε εσείς ό,τι θέλεις. Μόνο σου πιένει βάλει. Θα μου πεις ελεύθερα σήμερα. Συνέχισε. Βλέπω σου πιένω μπουρδούνις. Αφού θα πάρω την ευκαιρία αυτή που είπε για τον Μάρλον Μπράντο που είναι πολύ ωραία όντως η παρατήρηση. Εγώ δεν το έχω προσέξει, Χριστό μου. Μπράβο. Να σε ρωτήσω για τα δικά σου είδωλα. Πώς μεγάλωσες, τι αφήσεις είχες στο δωμάτιό σου, ήθελες να γίνεις ηθοποιός από μικρός? Από μικρός δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Σίγουρα ήταν κάτι, είχα μία κλίση προς τις τέχνες. Και την όποια εκφραστικότητα. Πες μας αφήσεις κάτι... που είσαι στο δωμάτιό σου, να δούμε. Αφήσεις δεν θυμάμαι κάτι πολύ σύντομο. Θυμάμαι πάντα, θυμάμαι έντονα ξέρω εγώ συγκροτήματα όπως Μόρισον, Bon Jovi και τέτοια. Bon Jovi. Και Μόρισον και Κλάς και διάφορα τέτοια συγκροτήματα τσι, που, ή ακόμα και τρύπες που άκουγα πάρα πολύ πιτσιρικά στο Λύκειο και ξύλινα σπαθιά ήταν τότε στα φόρτα τους. Από Έλληνες τι είχες ηθοποιούς, ξέρω εγώ, έχεις κάνει Έλληνα ηθοποιό? Από Έλληνες ηθοποιούς υπήρχαν αρκετοί και ξέρεις. Μιχαλόπουλο, Γαρδέλη. Sorry που γελάω. Απλώς το πονίκο, γι' αυτό γέλασα. Άσε τον άνθρωπο να απαντήσει, Χριστό. Φρόνημα, Χριστό. Μ' αρέσει να τον πειράζει τον Άξο. Γνωριζόμαστε με τον Χρήστο αρκετά. Γνωριζόμαστε γιατί τρελαίνω με τον πειράζει. Εγώ πιστεύω ότι είσαι από τη σχολή Χόρν. Τη σχολή Χόρν, δεν ξέρω. Σίγουρα είμαι τη σχολή του θεάτρου τέχνη. Και κάπως αυτό με επηρέασε από τότε που μπήκα στη δραματική σχολή, γιατί μπήκα πολύ μικρό. Είχα πολλές αφήσεις βέβαια αθλητών, όπως όλα τα παιδιά τότε το 87, με γκάλι, κλασικά δηλαδή, μεγαλώσαμε πολύ με αυτό. Ήταν κάτι πρωτοφανές. Αθλητής ήθελες να γίνεις? Ναι, δηλαδή νομίζω ότι αν δεν γινόμουν ηθοποιός, κάτι με τα σπορ, δηλαδή ή ποδοσφαιριστής ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή επειδή και τώρα ακόμα παίζω, μάλιστα φέτος. Τα πούμε, είδα φίλε, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα τύπου. Βέβαια. Ναι, οι ηθοποιοί κατακτήσαμε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Έγιναν διάφορα παρατράγουδα βέβαια εκεί πέρα. Έπεσαν. Όλα τα ξέρετε, εγώ δεν ξέρω. Οι υπόλοιπε ομάδε. Τέλο πάντων, ήταν. Πες μας γι' αυτό για το τελικό, νικήσατε του. Νικήσαμε δύο, τον Κόντρα. Ποιου? Τον Κόντρα. Του δημοσιογράφου, του Κόντρα. Έπεσε κι εσύ. Και ο Αντένα νομίζω έχει μια πολύ καλή ομάδα. Βέβαια. Και ο Αντένα έχει καταπληκτική ομάδα. Και πολύ καλή. Στον μπάσκετ το σηκώσαμε όλοι. Απλά γίναν, όπω λέει και ο Παύλο, πέσαν κάτι ψηλέ. Πέσαν κάτι ψηλέ. Τι εννοείται? Αντρικά αθλήματα. Έγιναν λίγε
ποδοσφαιριστές στον αγώνα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Μεταξύ ποιον. Μέσα στο παιχνίδι. Το ποδοσφαιριστές. Μεταξύ ποιον λες. Την Κυλικίου ή τον Αποδητήριο. Ποιος τσακώθηκε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Όχι, όχι. Εγώ δεν πήγα μέσα στο Αλέξανδρο. Τελικό. Δεν ήμουν στο τελικό. Αλλά είμαι καθέρ για όλη τη σεζόν. Πάγκο, πάγκο. Ναι. Θα είμαι πολύ καλύτερα από εσά. Πώς με βλέπεις που ξέρω τον πάγκο. Μα το μόνο αρνητικό έχει να πει πάγκο, πάγκο. Εδώ ο άνθρωπος επίσης σου λέει πέραν πρωτάθλημα, εσύ πάγκο, πάγκο. Για κάνω μια πρόβλεψη για τον Γιώργο, ποιος θα το σηκώσει, λες. Ποιος πιστεύεις ότι... Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ισπανία. Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που λένε για τους Γερμανούς, ότι Γερμανία μπορεί να μην παίξουν και καθόλου και να καθαρίσουν το μάτς. Στην Ελλάδα βλέπεις να προχωράει, πώς... Μακάρι. Μακάρι να κάνει την ανατροπή στο επόμενο παιχνίδι με τους Τσέχους και να φέρει ένα διπλό, δεν ξέρω, μόνο, άσο διπλό, δεν έχει σημασία. Να νικήσει του τέχου. Σε ποια φάση λοιπόν τη ζωή σου αποφασίζει να μην γίνει αθλητή. Να πάμε στην Ελλάδα. Και να αφήσει τα ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε λίγο. Στην πληροφορία, παιδιά, το ποδόσφαιρο πουλάει πολύ στο γυναικείο κοινό αυτή την εποχή. Το Euro πάρα πολύ. Το λέω στη Σύση, μήπω την ψήφισα. Χαμό, δεν χάνω μάτι. Χτε, αν δει τι έγινε με η τηλεθέαση, χτύπησε κόκκινο στα γυναικεία κοινά. Ε, βέβαια. Αναγκάστηκαν. Όχι, βλέπω. Πάνε στον άντρα σου και σου λέει θα δω το μάτ. Σωστό κι αυτό. Βλέπουν τα γόρια. Λοιπόν, για πε βρελέξαμε. Αποφασίζει λοιπόν να μην γίνει αθλητή. Αποφασίζω, δίνω στη δραματική σχολή του θεάτρου τέχνης, στα 18 μου, πολύ μικρός, χωρίς να ξέρω κι εγώ ακριβώς, ενστικτοδός, ξέρεις. 18, η οικογένεια δεν φρίκαρε. Όχι, η οικογένεια δεν φρίκαρε. Γιατί 18 να σου έρθει τώρα αξίζει για να σου πει. Απλώς οι γονείς μου θέλανε παράλληλα να κάνω και κάτι άλλο, εφόσον δεν πήγαινα να σπουδάσω. Τι είναι να γίνει στο ποιος, είναι τίποτα φοβερό. Όχι, αλλά τώρα να πας 18 να σου αλήθει. Δεν υπήρχε αυτό από την οικογένειά μου, το αντίθετο. Και οι δύο γονείς μου λέγανε: κάνε αυτό που θέλεις. Φτάνει να κάνεις κάτι άλλο παράλληλα. Εφόσον δεν μπήκες στο πανεπιστήμιο, θα δουλεύεις τη δουλειά του μπαμπά σου, τη δουλειά του μαμά σου. Με τον κόσμο ασχολιόντουσαν και οι δύο για πάρα πολλά χρόνια. Στον χώρο του κοσμήματος. Ο πατέρας μου ήταν χειργαστήριο ξοχοείας, η μητέρα μου καταστήματα. Τέλος πάντων, δεν το έκανα αυτό. Η αλήθεια είναι: έκανα τα κλασικά στη δραματική σχολή, μπάρμαν, σερβιτόρος, όλα τα γνωστά. Παγκοσμίως συμβαίνει αυτό. Μάλιστα, κάτι λέγαμε τις προάλλες σε μια παρέα, ότι την ίδια περίοδο που ήμουν σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, να μην λέμε τώρα να κάνουμε διαφήμιση, στο αντίπαλο μαγαζί ήμασταν μαζί με τον Αλέξη τον Γιωργούλη, οι δύο που. Και συναντιόμασταν. Οι δύο μπάρμαν. Στο Κολονάκι. Και σοκάζει ένα. Τραγουδάκι ήταν. Αλήθεια. Ο Αλέξανδρος ήταν Αλέξης, ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι και στο τότε μαντίο, έχει αλλάξει το μαντίο, και σιγά σιγά, χωρίς και εγώ να το καταλάβω, μέσα από μια αφήση, και μπήκα στο θέατρο πολύ μικρός, δηλαδή τώρα είμαι 16 χρόνια. Α, είσαι 16 χρόνια. Ναι, 96. Λοιπόν, την παράσταση είναι επίδαυρο με αυτή του θέατρου τέχνης και σιγά 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 βήμα-βήμα, παράσταση με την παράσταση, με τη Σοφία, τη γυναίκα του Χρήστο, έχουμε παίξει παλιότερα στο Εθνικό. Και ήρθαν τα πράγματα έτσι σε ένα φυσιολογικό ρυθμό, χωρίς νομίζω έτσι μεγάλες αποκλίσεις, όπως και η τηλεόραση. Η τηλεόραση ήρθε ουσιαστικά γύρω στη δεκαετία. Εκεί που λέει θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω τηλεόραση, δεν γινόταν, κάποιοι ξαφνικά ήρθε και κόλλησε. Είναι να έρθει η στιγμή σου νομίζω. Υπάρχει κάποια στιγμή που να είπες, ρε παιδί μου, καλύτερα να έχεις και κάτι άλλο για να ασχοληθώ. Δηλαδή, ναι. Υπήρχαν στιγμές που. Βέβαια, σε φρίκαρε η επιλογή. Το σκεφτόμουν η αλήθεια είναι, γιατί δεν είχα σπουδάσει σε κάτι άλλο, δεν είχα προλάβει. Μπήκα κατευθείαν και στην. Επαγγελματικά. Δηλαδή, δούλευα κατευθείαν. Ήμουνα και τυχερός, δούλευα χειμώνα, καλοκαίρι. Ναι. Σε παραστάσεις, στο Εθνικό, στην Επίδαυρο, στο Θέατρο Τέχνης, στο Μέγαρο, στο... ανέβηκα στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, στο Ελεύθερο Θέατρο. Πάντως έχεις διάφορα ταλέντα, Αλέξανδρε. Και τραγουδάς και χορεύεις. Νομίζω ότι είναι καλό, ασχέτως αν κάποιος τα καταφέρνει ή όχι, να τα εξασκεί και να δουλεύει πάνω σε αυτά. Και σου δίνονται και περισσότερες ευκαιρίες έτσι. Δηλαδή, ένας ηθοποιός να τραγουδάει και να χορεύει μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σε μουσικό θέατρο, σε musical μεγάλα, όπως φέτος με τον Αττικ. Ακόμα και σε μια παράσταση που χρειαστεί ένα τραγούδι να πεις, είναι κάτι, το τραγούδι είναι κάτι ιδιαίτερο και ειδικά στο θέατρο, είναι κάτι διαφορετικό. Για τη ζωή του Αττικ θα πούμε κιόλας περισσότερα που πρωταγωνιστής, που είσαι πρωταγωνιστής μαζί με την Νίνα Τηλεοτσάρη. Νίνα Τηλεοτσάρη, τον Άκη Τσακελαρίου, που μοιραζόμαστε αυτή την πολύ σπουδαία ψυχονομία. Τον Κλέον 30, εγώ κάνω την νεανική του φάση, ο Άκης την όριμη. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία φέτος. Άγγελος Παπαδημητρίου, ο σοφός του Φόρμπου Αγιά. Η Ευαγγελία, η Μουμούρη, η Σιέκο Σκηνά μαζί μας. Ξεχνάω τώρα κάποιον, γιατί κολλάει και το νέφαλος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν λέμε τους συντρεστές, καλό να τους λέμε όλους. Ήμασταν νομίζω... 27 άτομα επί σκηνής, μαζί με τους μουσικούς, μαζί με τους χορευτές. Ένα ρίσκο που πήρε
το θέατρο Μπάτνιτον και ο κύριος Αδά μαζί με τεράστια παραγωγή και ακριβή παραγωγή. Τεράστια παραγωγή, η οποία αγκαλιάστηκε συλλογιστικά. Δηλαδή μαζί με, με τις παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη που παίξαμε μετά το Πάσχα. Νομίζω ξεπεράσαν τις 70.000 εισιτήρια. Και κάνετε περιοδία τώρα, έτσι. Και ξεκινάμε περιοδία. Ήταν ένα θέμα το οποίο όλοι είπαν στην αρχή ατίκ. Ακούγεται πολύ ρετρό, ακούγεται γιατί ο ατίκ τώρα και γιατί να πάω. Σίγουρα υπάρχει ένα κοινό, όχι το δυναμικό κοινό όπως συνηθίζουμε να λέμε στη δουλειά μας. Ναι. Οι άνθρωποι μιας ηλικίας που ξέραν τον ατίκ, ξέραν τα τραγούδια, ξέραν την εποχή. Είτε είχαν ακούσει, ήταν κοντά σε αυτή την εποχή, όχι, είτε την είχαν ζήσει κάποιοι. Που ήρθαν και αγκαλιάσαν την παράσταση. Αλλά ήρθαν πάρα πολύ νέοι άνθρωποι. Ήτανε... Η εποχή του ΑΤΙΚ ήταν μια εποχή με σπουδαίο ταλέντο, με ανθρώπους που πραγματικά. Ο ΑΤΙΚ ήταν ανατρεπτικός. Mm-hmm. Ήταν από την αρχή, από τότε που πήγε στο Παρίσι και σπούδασε, ήταν νούμερο ένα στο Παρίσι. Έπαιξε, έφτασε να παίζει στην αυλή του Τσάρου, να παίζει στην Ινδία, στην Αργεντινή. Παντού πήγε και έπαιξε. Και έκανε τη μεγάλη ανατροπή στην Ελλάδα, θα γύρισε και έφτιαξε την περίφημη μάντρα του ΑΤΙΚ. Mm-hmm. Ένα στοιχείο που υπάρχει στην παράσταση, μια έτσι, αναπαραγωγή της μάντρας που γίνεται μέσα στην παράσταση, παίζοντας κάποια νούμερα που κάνουμε και εμείς. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω το σημαντικό σε αυτή την παράσταση, πέρα ότι γνωρίζει τον ΑΤΙΚ, την εποχή, τους ήρωες, τους ανθρώπους, τη μουσική, τα τραγούδια, που πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα. Κι εγώ ήξερα ένα-δύο τραγούδια, το ζητάτε να σας πω, ίσως το πιο γνωστό του. Η συγκίνηση που περνάει, γιατί είναι τόσο ελληνικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα καθαρόριμο ελληνικό musical. Και όπως λέγανε όλοι όσοι ερχόντουσαν, είτε της δουλειάς άνθρωποι είτε όχι, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να φύγει στο εξωτερικό. Γιατί τι άλλο δείχνει. Δείχνει έναν Έλληνα, ο οποίος διαπρέπει, έκανε τεράστια καριέρα, είχε μεγάλα σκαμπανεβάσματα, έρωτες, χωρισμοί. Ήταν ροκ φυσιογνωμία. Βέβαια. Και δραματικό τέλος, παιδιά. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος που έζησε τόσο μεγάλες δόξες. Λίγο πριν την απελευθέρωση, λίγο τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι. Τον Αύγουστο 44. Λίγους μήνες πριν την απελευθέρωση, αυτοκτονεί. Τραγικά. Μετά από ένα περιστατικό που ήταν γερμανό. Σαν περιπέτεια η ζωή του. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι. Πώς έχουν οι Γάλλοι την Edith Piaf. Ναι. Μια περιπέτεια η ζωή του. Γύρισε όλο τον κόσμο. Γύρισε όλη την Ελλάδα πάρα πολλές φορές με την περίφημη μάντρα του. Μεγάλοι καλλιτέχνες πέρασαν από εκεί. Έγραψε σπουδαία τραγούδια. Και άφησε ισχυρά τα ίχνη του στην καλλιτεχνική ζωή. Και αυτό το παραδέχονται και οι μετέπειτα σπουδαίοι συνθέτες μας. Από τον Ψαβόπουλο, ξέρω εγώ, μέχρι τον Γκραουνάκη. Πήραν στοιχεία από αυτόν τον άνθρωπο. Ίσως δεν είναι τόσο γνωστός καλλιτέχνης, και δεν είναι αυτό που λέμε Χατζηδάκης, Θεοδωράκης. Αλλά ήταν μια σπουδαία φυσιογνωμία. Ήταν ένας πολύ σημαντικός Έλληνας. Πάρα πολύ σημαντικός. Και νομίζω ότι δεν τυχαία τελικά η επιτυχία της παράστασης. Το πολύ συγκινητικό και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στην παράσταση είναι ότι ξέρεις, οι μεγάλοι άνθρωποι παίρνανε τα εγγόνια, τους γιους τους, τις κόρες τους. Και αυτοί που ερχόντουσαν μαζί με τη γιαγιά μου, τον παππού, ίσως λίγο και στην αρχή, ξέρεις, που πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτό, ποιος είναι ο ΑΤΙΚ, τι είναι τα τραγούδια του. Αυτοί οι άνθρωποι μετά το λέγανε στους φίλους τους και έβλεπες το κοινό να ανανεώνεται. Να φύγει στο μέλλον και μικρότεροι. Και γι' αυτό και έκανε την τεράστια επιτυχία. Και συγκινεί βαθιά. Και η ζωή του και η παράσταση. Οι ιστορίες των σημαντικών ανθρώπων, των σημαντικών Ελλήνων, αντέχουν πάντα στον χρόνο. Όσα χρόνια που περάσουν. Και ήταν και λίγο άγνωστη η ζωή του, δεν τον ξέραμε ακριβώς ποιος ήταν ο Κλέμα Τριανταφύλου. Και ξεκινάμε το καλοκαίρι περιοδία σε πάρα πολλά μέρη. Από Πάτρα ξεκινάτε έτσι. Από Πάτρα και... Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία να πούμε γι' αυτό. Να σας πούμε πριν πάμε για διαφημίσεις.